Εμείς πήραμε το λόγο για να ζητήσουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Για τους λόγους που αναπτύξαμε όλες αυτές τις μέρες στην Επιτροπή, για το γεγονός δηλαδή ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο μέτρο αυτός της επιστολικής ψήφου, το οποίο μάλιστα εγείρηκε σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Βεβαίως η κυβέρνηση φέρνει αυτό το νομοσχέδιο με τη συνένεση άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα και του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που νομιμοποιούν αυτή την απαράδεκτη πρακτική. Ωστόσο, από την Παρασκευή που ολοκληρώθηκε η συζήτηση στις Επιτροπές μέχρι σήμερα, υπάρχει ένα ακόμη δεδομένο. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Είναι η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία αναρτήθηκε την Παρασκευή, μετά τη λήξη της συνεδρίασης των Επιτροπών, η οποία, ανεξάρτητα από το αν θέτει τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας στο εύρος που τα θέσαμε εμείς, κάνει δύο πολύ σοβαρές παραδοχές και εκθέτει την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία. Ποιες είναι αυτές οι παραδοχές? Η πρώτη παραδοχή είναι ότι το άρθρο 51 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την εκλογή βουλευτών, έχει εφαρμογή και για τις ευρωεκλογές. Σε αντίθεση με αυτά που έλεγε η κυβέρνηση, βεβαίως λέει αυτό, ξεκάθαρα λέει αυτό, εδώ την έχω κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ξεκάθαρα λέει αυτό, ότι θα με αφήσετε παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Καταλαβαίνω τον πανικό σας, αλλά θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Το άρθρο 51, παράγραφος 4, έχει εφαρμογή και για τις ευρωεκλογές. Και δεύτερον, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής θέτει και ζητήματα παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών, τα οποία θέσαμε κι εμείς. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν εμείς ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Σε κάθε περίπτωση εμείς καταθέτουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας για συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου. Και εκεί με την ανάπτυξη της ένστασης θα δούμε τι λέει και τι δεν λέει και η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Κύριε Υπουργέ, να μην είστε και ανυπόμονος.